Ισόπαλο στο 0-0 παρέμεινε το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής ανάμεσα σε ΠΑΟ και Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας. Οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος αναμέτρησης, ωστόσο δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Τρακόφσκι, ο οποίος κατέβασε τα ρολά στην εστία του Τριφυλιού. Ο δικέφαλος του Βορρά ήθελε την νίκη για να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας έπειτα από το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στο Φάληρο κόντρα στον Πανετολικό. Οι Πειραιώτες δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα παρά τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησαν. Ενώ ντεμπούτο για τους Ερυθρόλευκους έκαναν τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα Γουίλιαν και Ολιβέιρα. Στο Ηράκλειο, ο Όφη φιλοξένησε τον Άρη και ευτύχησε να προηγηθεί με πέναλτι του Γιούγκ στο 21 και στο 57 η κριτική διπλασίασαν τα τέρματά τους με την κεφαλιά του Λαμπρόπουλου. Στο 68 οι κυτρινόμαυροι μείωσαν με δυνατή εκτέλεση πέναλτι του Μωρόν, ενώ στο 82 ο Όφη απέκτησε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων με σουτ του Σαντσέτο. Το μόνο που κατάφερε ο Θεσσαλονίκης ήταν να ξανομοιώσουν πάλι με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Μωρόν στο 88. Η τέταρτη αγωνιστική της Super League κλείνει σήμερα στις 8 με την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στο Βόλο στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Ο Ηρακλής αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι στην εκτός έδρας νοκάουτ αναμέτρηση απέναντι στο Εγάλεο για το κύπελο Ελλάδας. Για το Γυραιό αστόχησαν σε εκτελέσεις τους η Μπερτόλιο και η Κυβρακίδης. Μία μέρα πριν το ματς, η ΠΑΕΠ ότι Ηρακλής Φούρνη Βενέτη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία φαίνεται να προειδοποιεί τους φιλάθλους της ομάδας πως εάν δεν αυξηθούν οι αγορές των εισιτηρίων διαρκείας, η μεγαλομέτοχος εταιρεία θα αποτραβηχτεί από τη διοίκηση του συλλόγου. Γεγονός που εξόργησε τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι κατέκριναν τις τιμές των διαρκείας, καθώς είναι υψηλότερες στην Ελλάδα, παρά το γεγονός πως η ομάδα τους αγωνίζεται στη Super League 2. Στο μπάσκετ, νέα θητεία στην Προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης θα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Λιόλιος, διατηρώντας τον προεδρικό θόκο της Ομοσπονδίας αλλά και τη θέση του εκπροσώπου της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως προέκυψε μετά από την εκλογική διαδικασία το απόγευμα της Κυριακής. Ο επικεφαλής ΣΕΟΚ διατήρησε τη θέση του και επικράτησε με ποσοστό 77% έναντι του αντιπάλου του Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος μένει εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκονται 16 σύμβουλοι από πλευράς του νυν Προέδρου, ενώ μόνο ο Γιάννης Μπουρούσης εξελέγει από το συνδυασμό πρώτα το μπάσκετ. Στην Αγγλία, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τη Manchester City, καθώς σήμερα ξεκινάει η ακρόαση για τις 115 κατηγορίες που βαρύνουν το σύλλογο. Η ακρόαση θα διαρκέσει 2 μήνες και αναμένεται να ασκήσουν έφεση οι πολίτες. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η δικαστική διαδικασία φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2025. Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες που βαραίνουν τη Manchester City περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αποτυχία ενημέρωση στην Ομοσπονδία για έγκυρη οικονομική δραστηριότητα, αποτυχία ενημέρωση στην Ομοσπονδία για πληρωμή προπονητή, μη συμμόρφωση με τους οικονομικούς κανονισμούς της UEFA και αποτυχία συνεργασίας με την Ομοσπονδία για τις οικονομικές έρευνες. Ενώ, σε περίπτωση που καταδικαστεί ο σύλλογος σε κάποια κατηγορία, οι πολίτες αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόστιμο, αφαίρεση βαθμών, αφαίρεση τροπέων που κατέκτησε η ομάδα από το 2009 έως και σήμερα, αλλά μέχρι και υποβεβασμό της ομάδας στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα.